Συνέχεια με την προεκλογική επικαιρότητα, καλωσορίζοντας στο πλαίσιο της εκπομπής την κυρία Γεωργουδάκη Κατερίνα, η οποία είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, καλά εσείς, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, δόξα να έχει ο Θεός. Εσείς τρέχετε, εσείς έρχεστε σε επαφή με όλους εμάς. Αλήθεια, κυρία Γεωργουδάκη, γιατί θα σας πάω αμέσως και στα βαθιά. Αυτό το οποίο εσείς από τη δική σας την πλευρά εκλαμβάνετε, από όλους εμάς με τους οποίους έρχεστε σε επαφή, ποιο είναι το μήνυμα που σας δίνουν, τι είναι αυτό που σας ζητάνε? Προβληματισμούς κυρίως. Προβλήματα στην καθημερινότητά μας και ο άνθρωπος χρειάζεται λύσεις, όχι απλά προτάσεις. Αυτό είναι κυρίως το εύνοσμα, κυρία Δουλγεράκη. Ξέρετε κάτι, με προβληματίζει εμένα από τη δική μου την πλευρά για να χρησιμοποιήσω, να συνεχίσω να χρησιμοποιώ τον όρο πρόβλημα, προβληματισμός, προβληματίζω κλπ. Σε όλες τις εκφάνσεις. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εν έτη 2023, δεν ξέρω εσάς από τη δική σας την πλευρά, συνεχίζουμε να μιλάμε για εκείνο το περίφημο αυτονόητο που τελικά το έχουμε κάνει εξωγήινο φαινόμενο, αριανό φαινόμενο, καθημερινότητα, και έχουμε αφήσει όλα εκείνα τα σημαντικά που έχουν να κάνουν με την πραγματική ανάπτυξη, με τις θέσεις εργασίας, με τα έργα υποδομών, με τη ζωή μας. Και επικεντρώνεται, συνεχίζει ο κόσμος να επικεντρώνεται στην καθημερινότητα. Δηλαδή δεν είναι πραγματικά, πώς να το πω, πολύ δύσκολο, δεν θέλω να πω άλλη λέξη, να το αντιμετωπίζεις? Βεβαίως. Γι' αυτό και χρειάζονται πολιτική στοχοθεσία, πράξεις και προτάσεις επί της ουσίας, οι οποίες μπορούν να γίνουν εφαρμοστές στην πράξη. Mm-hmm. Και βεβαίως χρειάζεται δουλειά, πολλή δουλειά, για τα αυτονόητα όπως τοποθετηθήκατε. Έτσι, για τα αυτονόητα τα οποία είναι. Καταλαβαίνετε αυτό, βέβαια. Βέβαια. Τα αυτονόητα τα οποία είναι και τα δύσκολα. Να σας πω, σας πήρα βέβαια από τα μούτρα που λέμε πάρα πολύ απλά στο χωριό μου. Κανένα πρόβλημα. Το ξέρω, από το λόγο σας φαίνεται. Ποια είναι η Κατερίνα Γεωργουδάκη? Είμαι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον κύριο Καλοκαιρινό. Είμαι μεσήτρια αστικών συμβάσεων. Έχω ασχοληθεί από το 2012 με το συνδικαλισμό. Επίσης είμαι μητέρα διαζευμένη δύο παιδιών. Είμαι από αγρότες γονείς, αυτοδημιούργητη, και έρχομαι σε καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους και τα προβλήματά τους. Ξέρετε, αγροτική οικογένεια όπως ο καθένας από εμάς. Άρα ξέρετε απ' έξω και ανεκατοτά τις δυσκολίες της επιβίωσης. Βεβαίως. Πόσο εύκολα σήμερα και μια δημοτική αρχή, έτσι όπως το θέτουμε, μπορεί να προχωρήσει και να βοηθήσει σε όλους αυτούς τους τομείς για να αναπτύξει εκείνο το πλαίσιο, έτσι ώστε να βοηθηθεί ο αγρότης? Ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει μόνο την πόλη του Ηρακλείου εντός των τυχών, έχει και τις συνοικίες, έχει και τη γειτονιά μου και τη γειτονιά σας, έχει και το χωριό σας, κατεβαίνει μέχρι την Καρκαδιώτισσα. Πώς την ευχή ο Δήμος μπορεί να τα καταφέρει? Αλήθεια, μπορεί να τα καταφέρει να πάει και να βγει παρά έξω? Αυτό δεν είναι το μεγάλο ζητούμενο? Άμα δώσει βάση, βεβαίως μπορεί να το πετύχει και αυτό. Όπως έχει πει και ο κύριος Καλοκαιρινός, ο σκοπός είναι να εφιστήσουμε την προσοχή στις γειτονιές και στην περιφέρεια, όπως είπατε κι εσείς, που τόσο πολύ υπάρχει και πονάει στην καθημερινότητά τους. Κυρία Γεωργουδάκη, με αυτή την αναφορά και στον αγροτικό τομέα και στον πρωτογενή τομέα τώρα, εμένα μου γεννάται και μία άλλη σκέψη μέσα στο μυαλό μου, διότι εσείς έχετε το δικό σας το όραμα, ευελπιστείτε σε πράγματα για το Ηράκλειο, αλλά έχοντας ως παράδειγμα
με τη δική σας την οικογένεια, το πώς θα μπορούσε να βοηθηθεί η δική σας η οικογένεια, αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που εσείς, εφόσον εκλεγείτε, θα μπορούσατε ενδεχόμενα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να επιδιώξετε, να διεκδικήσετε κλπ. Δηλαδή, εγώ θα σας έλεγα για το δικό μου το χωριό, κοίτα, δεν έχω ένα δρόμο να πάω στο χωράφι μου. Δεν έχω αγροτική οδοποιία. Αυτά εσείς τα οποία φέρνετε ως βιώματα και ως προβλήματα τα οποία απαιτούν λύσεις, ποια είναι? Ακριβώς αυτά που είπατε, τα στοιχεία της καθημερινότητας που θα κάνουμε ευκολότερα το βίο και το μόχθο της περιφέρειας που αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα. Με το να διεκδικούμε συνέχεια, να απαιτούμε και να μπορούμε να εφαρμόσουμε στις περιπτώσεις που είναι εφικτό όλα τα προβλήματα που είναι σε εκκρεμότητα. Νομίζω ότι και σαν κτηματομεσήτρια που είπατε στην αρχή, ναι μεν αστικών συμβάσεων, αλλά έχοντας και αυτή την επαφή με το συνδικαλισμό, ότι ακούτε τον κόσμο αυτά τα οποία σας αναφέρει, για αυτά τα οποία τον πονάνε πολύ περισσότερο, έτσι δεν είναι? Ναι. Έρχομαι σε επαφή με πολλά προβλήματα κοινωνικά και οικονομικά κυρίως, και έχω ζήσει, πιστέψτε με, από πολύ κοντά την εξαθλίωση και την ανάγκη για λύσεις και όχι σήμερα αλλά από χθες. Τι εννοείται εξαθλίωση και ανάγκες? Αναφέρεστε σε κάτι συγκεκριμένο? Αναφέρομαι και στον τομέα τον δικό μου και στην καθημερινότητα του επαγγελματία που αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα και αναχώματα στη δράση και στην εξέλιξη την επιχειρηματική, σε σημείο που φτάνει στην εξαθλίωση. Σε αυτό αναφέρομαι. Οι επαγγελματίες, η επιβίωσή τους, πολύ περισσότερο για τους μικρομεσαίους, να φανταστώ ότι μιλάτε, έτσι? Βεβαίως, βεβαίως. Σε αυτούς απευθύνομαι εξάλλου. Ναι. Πρέπει να υπάρξει. Ανήκω σε μία από αυτούς. Πιστεύετε λοιπόν, βάζοντας την εμπειρία τη δική σας ως επιχειρηματίας, πιστεύετε ότι με μια δημοτική αρχή μπορεί με κάποιο τρόπο, κάποιους τρόπους να βοηθήσει, στηρίξει περαιτέρω τους μικρομεσαίους, τους επαγγελματίες? Μπορεί να προτείνει και αν μη τι άλλο να διεκδικήσει και να σταθεί δίπλα τους με αρχή και μια αρχή που θα είναι δύσκολη, αλλά είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να το παλέψουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι είπατε τη μυστική λέξη και την καλή λέξη, ότι εδώ θέλει ένα διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο θα είναι πάρα πολύ ισχυρό. Βεβαίως. Και δεν θα το αφήνεις και θα το ξεχνάς, αλλά θα το πηγαίνεις μέρα κάθε μέρα, έτσι ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα για να βοηθηθούν πάρα πολλοί υπεκλάδοι, γιατί μέσα από την Ελεγκτική Επιτροπή της ΟΕΒΕΝΗ νομίζω ότι γνωρίζετε όλοι οι κλάδοι πραγματικά τι βάρος είναι φορτωμένοι, με τι βάρος είναι φορτωμένοι. Βεβαίως, και όχι μόνο αυτά, έχουμε μάθει στη ζωή να διεκδικούμε καθημερινά, γιατί η δουλειά του Δημοτικού Συμβούλου πρέπει να συνοδεύεται από αδιάκοπη διεκδίκηση και πίστη προς το καλύτερο του τόπου. Μάλιστα. Αυτά τα πολύ δύσκολα τα οποία θα κληθείτε να διαχειριστείτε εφόσον σαφέστατα εκλεγείτε. Εγώ σας ευχαριστώ για αυτές τις σκέψεις, κυρία Γεωργουδάκη, που μοιραστήκατε μαζί μας. Να είσαστε εγώ καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δουλιαράκη. Να είστε γεροί, δυνατοί. Καλή συνέχεια εύχομαι. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σας.